Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να απευθυνθώ στην αγαπημένη μου Κρήτη. Δεν είναι σύνηθες, κύριε Τσούμα, δεν μιλάμε πολύ για τις ευρωεκλογές. Που θα έπρεπε όμως να μιλάμε κανονικά και σε κεντρικό επίπεδο και να μιλάμε επί της ουσίας για τις ευρωεκλογές, με δεδομένο ότι η Ευρώπη είναι αυτή που μας δίνει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις. 8 στις 10 αποφάσεις που παίρνονται και αφορούν τις ζωές μας παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο, σωστά? Αυτό είναι και το δικό μου παράπονο. Οπότε μου δίνεται μια καλή αφετηρία έτσι για την έναρξη της συζήτησής μας. Οι ευρωεκλογές είναι εκλογές που μετράνε. Και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου πρέπει να το κάνουμε πάρα πολύ καθαρό σε κάθε συζήτηση, σε κάθε κουβέντα που στρέφεται γύρω από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Ξέρετε, οι αποφάσεις που παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο επηρεάζουν σε ένα βαθμό που δεν έχουμε φανταστεί την καθημερινότητά μας. Ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια, ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τροφή, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουμε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ζητήματα και συνθήκες όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία, είναι όλες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στο κέντρο των Βρυξελών. Και για να μειώσουμε και την απόσταση που υφίσταται ανάμεσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στις κοινωνίες, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρουμε την συζήτηση για την πολιτική στο επίκεντρο, μακριά από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μακριά από εφάνταστες πραγματικότητες, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να προσανατολίζουν την κοινωνία, να προσανατολίζουν τον λαό και κυρίως να δημιουργούν αυτό που εγώ ονομάζω κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό περιθώριο. Το οποίο είναι αυτό το οποίο καταδυναστεύει, αν θέλετε, και την πολιτική ζωή του τόπου. Άρα βλέπετε, κύριε Τσούμα, εσείς την προεκλογική συζήτηση, αν θέλετε, έτσι να κινείται εκτός ουσίας, δηλαδή εκτός της ταμπακέρας, περισσότερο στο επικοινωνιακό κομμάτι, στο κομμάτι της προβολής, στο TikTok, δεν ξέρω. Ναι, ίσως και με τσιτάτα εσωτερικής κατανάλωσης, σωστά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι, να είμαι φαντασιόπληκτος. Καταλαβαίνω ότι η πολιτική, ειδικά όταν αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, γοητεύει περισσότερο από πράγματα τα οποία ο μέσος πολίτης δεν τα αντιλαμβάνεται ως άμεσα και ως αυτά τα οποία θα του αλλάξουν τη ζωή και την καθημερινότητα σε ένα βαθμό που θα του αντιληφθεί την επόμενη μέρα. Αλλά εδώ εμείς και το Πασόκ συγκεκριμένα, αλλά και εγώ προσωπικά, προσπαθούμε μέσα από την καμπάνια μας και από την καμπάνια μου να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στην εσωτερική ατζέντα πολύ ψηλά το ζήτημα της ακρίβειας. Και εδώ θα έπρεπε να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αντίστοιχες πρωτοβουλίες πήρε η συντηρητική κυβέρνηση της Ελλάδος, η οποία ανήκει στο κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή υποστηρίζει την Ursula von der Leyen, η οποία είναι, αν θέλετε, η πρωθυπουργός, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης. Υπήρξε η πρόταση της Κομισιόν, η οποία προήλθε από πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την επιβολή πλαφών στους λογαριασμούς, προκειμένου το κόστος της αύξησης της παραγωγής ενέργειας να μην πάει στον καταναλωτή. Αυτό εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε σε πάρα πολλές χώρες με πολύ καλά αποτελέσματα και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και δι' των πιο αδύναμων πολιτών. Στην Ελλάδα είπαμε όχι. Επιλέξαμε να ενισχύσουμε τα ενεργειακά καρτέλ. Το ζήτημα της ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Είμαστε για 32 μήνες με ένα πληθωρισμό τροφίμων πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λέτε είναι δικές μας, είναι εγχώριες επιλογές, δεν είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι. Εννοείται, και ξέρετε, αυτό το οποίο είναι εκνευριστικό και είναι εκνευριστικό για τους ανθρώπους, ειδικά της γενιάς μου, που έχουν μεγαλώσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ταξιδέψει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να ρίχνουμε την μπάλα έξω από το γήπεδο, όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόσφατη επιστολή. Ξέρετε, κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Η Επιτροπή, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν έχει εργαλεία ή πολιτικές ή μέτρα για να καταπολεμήσει την εσκοκέρδεια η οποία αφορά τις εθνικές επικράτειες. Οπότε το παράδοξο είναι ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε σε μια Ευρωπαία Επίτροπο, την οποία μάλιστα στηρίζει για την επόμενη πενταετία, μια επιστολή 2 μέρες πριν κλείσει το Ευρωκοινοβούλιο. Το timing ήταν παράδοξο πάνω απ' όλα, κύριε Τσούμα. Η οποία επιστολή αφορά μελλοντικά εργαλεία τα οποία θα δημιουργηθούν αν και εφόσον υπάρχει η σύνθεση της Κομισιόν όπως τη φαντάζεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτή είναι η κοροϊδία που ζει ο ελληνικός λαός και απέναντι σε αυτή την κοροϊδία, ξέρετε, εμείς πάμε με μια διαφορετική λογική να πείσουμε ότι υπάρχει πολιτική αλλιώς, υπάρχει ευπολιτεύεστε, δεν είναι όλα τα πράγματα κοροϊδία, μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη πολιτική δράση, μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική ξανά. Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι η πολιτική για να πείσει πρέπει να γίνει ξανά κομμάτι της λύσης των προβλημάτων και όχι ακόμα ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος. Είναι μάλλον ένας γολγοθάς που πρέπει να ανέβει η πολιτική και το πολιτικό σύστημα, με δεδομένο ότι έχει εκθρέψει σε εισαγωγικά αυτή την άποψη, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και προσπάθειες όπως η δική μου νομίζω ότι έχουν μια νότα αισιοδοξία, αν θέλετε. Εγώ είμαι 31 ετών άνθρωπος. Φαίνεται. Καλό είναι αυτό. Άμα φαίνεται, καλό είναι αυτό. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Καθημερινά, μαζί με την προεκλογική μου καμπάνια, τρέχω τις δουλειές μου. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που έχει ο μέσος άνθρωπος, γιατί είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ. Το στεγαστικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη, εγώ μένω στα Εξάρχεια στην Αθήνα, είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα τα οποία τα απασχολούν εμένα, την παρέα μου και όχι μόνο, και όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι δομικά προβλήματα τα οποία, αν δεν τα αντιλαμβάνεσαι, αν δεν τα βιώνεις, οι λύσεις που προτείνεις μπορεί να είναι αναδαφικές και μπορεί να είναι εκτός πραγματικότητας. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι σε αυτές τις 6 μέρες που απομένουν μέχρι την Κυριακή της κάλπης, οι πολίτες να αναζητήσουν τις προτάσεις των ευρωπαϊκών κομμάτων, τα οποία ευρωπαϊκά κόμματα εκφράζονται μέσα από τις ελληνικές πολιτικές οικογένειες. Και έτσι να γκρεμιστεί και το αφήγημα που έχει στήσει η Νέα Δημοκρατία περί σταθερότητας. Ξέρετε, στις ευρωεκλογές δεν κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 158 βουλευτές και πιθανότατα να έχει κι άλλους μετά την απόφαση που θα λάβει η ελληνική δικαιοσύνη για τους Σπαρτιάτες. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κρίνει το κατά πόσο την επαύριο θα έχουμε μια συγκυβέρνηση στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των ακροδεξιών τύπου Μελώνη και Λεπέν. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι το διακύβευμα. Και να θυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν, η κυρία Μελώνη, η οποία είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας και καινούργια κολλητή φίλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν από 2 χρόνια δήλωσε ότι ο κορυφαίος πολιτικός της Ιταλίας ήταν ο Μπενίτο Μουσολίνι. Ο φασίστας, ο οποίος όχι μόνο κατέστρεψε τη χώρα του, αλλά προσπάθησε να καταστρέψει και αρκετές γύρω. Οπότε να αναλογιστούμε ότι η ψήφο μας καθορίζει είτε αυτή την πορεία, είτε την ενίσχυση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και των υπόλοιπων προοδευτικών δυνάμεων που έχουν ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο για την Ευρώπη, που περιλαμβάνει την μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που περιλαμβάνει την εισαγωγή του βασικού εγγυημένου εισοδήματος για να πολεμήσουμε τις ανισότητες, που περιλαμβάνει την αλλαγή του εργασιακού μοντέλου με όρους υποχρεωτικότητας για όλες τις οικονομίες της Ευρωζώνης, που περιλαμβάνει την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια με όρους σταθερότητας και συνοχής, που περιλαμβάνει την κοινή άμυνα και την κοινή εξωτερική πολιτική, που περιλαμβάνει την αλλαγή του μοντέλου εργασίας με στόχευση σε ένα πιο παραγωγικό μοντέλο και όχι σε αυτό το μοντέλο το οποίο, ξέρετε, αυτή τη στιγμή παράγει συνεχώς ανισότητες και διευρύνει τις εισοδηματικές κυρίως ανισότητες εντός των κρατών και μεταξύ των χωρών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 26η στην αγοραστική δύναμη. Έτσι. Και πριν από 5 χρόνια ήταν 15η, για να καταλάβουμε τις διαφορές που έχουν συντελεστεί την τελευταία πενταετία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών, βεβαίως, κύριε Τσούμα, έτσι κι αλλιώς είναι χαοτικές. Δηλαδή, είναι μια πολλών αποστάσεων και πολλών δυνάμεων ένωση αυτή η ευρωπαϊκή, διότι ο Βορράς με τον Νότο, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση. Η Δύση με την Ανατολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, αν κοιτάξουμε με λίγο στιγνό μάτι τους αριθμούς, θα δούμε ότι υπάρχουν χώρες του Βορρά και χώρες του Νότου που συγκλίνουν. Ας πάρουμε τα παραδείγματα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας με τα αντίστοιχα της Δανίας και της Σουηδίας. Νομίζω ότι της Ισπανίας που ήταν στα μνημόνια μαζί μας, έτσι. Ακριβώς, και της Πορτογαλίας που ήταν στα μνημόνια μαζί μας. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε στη χώρα, γιατί καλό είναι κάποια στιγμή ο λογαριασμός να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και ο νονοήτο. Για μένα, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σπουδαίο πείραμα. Είναι ένα πείραμα στο οποίο συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτισμικές και εθνοτικές ρίζες. Είναι ένα πείραμα στο οποίο συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά παρόλα αυτά, τα τελευταία 70 χρόνια καταφέραμε και προχωρήσαμε μπροστά. Και προχωρήσαμε ανοίγοντας και όσον αφορά και την δική μας χώρα, ανοίγοντας την Ελλάδα σε ένα καινούριο κόσμο, σε έναν ισχυρότερο κόσμο, εντάσσοντάς την στο κέντρο της λήψης αποφάσεων, εντάσσοντάς τη χώρα σε αυτό που λέμε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή εγώ προσωπικά ως νέος άνθρωπος και έχοντας μεγαλώσει από τα 17 μου εντός του Πασόκ, θέλω να έχω μια χώρα η οποία να μην είναι μια βαλκανική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Εγώ λοιπόν θέλω μέσα από αυτό το αποτέλεσμα, μέσα από αυτές τις ευρωεκλογές, να αναδείξουμε τις μεγάλες προκλήσεις στις οποίες η χώρα μου θέλω να είναι πρωταγωνιστής. Και οι μεγάλες προκλήσεις που έρχονται είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, εισάγοντας τις ενεργειακές κοινότητες για να σπάσουμε τα ενεργειακά μονοπόλια και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε ένα να παράγει και να καταναλώνει τη δική του ενέργεια με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ελληματικές δημοκρατίες, οι οποίες συνεχώς κερδίζουν έδαφος. Ακόμα και στη δική μας χώρα καταδικάστηκε για τα τεράστια ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Yeah. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, βλέπουμε τα ζητήματα που αφορούν. Κύριε Τσούμα, εγώ θέλω να σας διακόψω λίγο, να πάμε σε αυτό που λέγατε για την κλιματική κρίση και να πάμε και στο δικό σας λίγο επιστημονικό πεδίο. Γιατί ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει και την κλιματική κρίση είναι λίγο και να υπάρχει και μια πολεοδομική οργάνωση και τάξη για να θωρακιζόμαστε και απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. Το έχουμε βιώσει και στην Κρήτη ειδικά και με καταστροφές, διότι κακά τα ψέματα υπήρχε μια άναρχη πολεοδομική ανάπτυξη, αλλά ο κόσμος, το ρωτάω γιατί νομίζω έχετε σπουδάσει και χωροτάχτης πολεοδόμος, σωστά? Σωστά. Γιατί ρωτάει ο κόσμος, ωραία, θέλουμε πολεοδομική τάξη, αλλά γιατί κολλάνε τα σχέδια πόλης πάντοτε? Γιατί, ας πούμε, στο Ηράκλειο δεν έχει μπει τις τελευταίες δεκαετίες ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στο σχέδιο πόλης? Γιατί κολλάνε όλα αυτά, κύριε Τσούμα? Μου ανοίγεται ένα θέμα εθνικής πολιτικής λόγω ειδικότητας στη συζήτηση των ευρωεκλογών. Εγώ να σας πω ότι τα οποία ζητήματα αυτά βέβαια τα έχουν λυμμένα στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να υπάρχει πόλη στην Ευρώπη που να έχει αυτό το χαμό που γίνεται στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, μιας και εμείς είμαστε εδώ. Αν μου επιτρέπετε, επειδή θα σας πω, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να σας πω μια ιστορία η οποία προέρχεται από τα φοιτητικά μου χρόνια. Όταν λοιπόν πήγαμε θυμάμαι τις πρώτες μέρες στο πανεπιστήμιο, ήταν ένας καθηγητής έτσι πολύ αξιόλογος επιστήμονας, ο οποίος μας έλεγε ότι για να καταλάβετε ένα από τα δομικά προβλήματα της χώρας είναι ότι η αυτοτελής σχολή χωροτακτών και πολεοδόμων μηχανικών ιδρύθηκε το 1989 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Πολυτεχνική Σχολή του Βόλου, ενώ η αντίστοιχη σχολή στο Παρίσι ιδρύθηκε το 1850. Μάλιστα. Οπότε για να καταλάβετε τις διαφορές στους όρους και την αντίληψη για τον σχεδιασμό. Η χώρα, για να μην μιλήσω επί του συγκεκριμένου, παρότι γνωρίζω τα προβλήματα που έχετε στο Ηράκλειο και με όρους ρημοτομίας και με όρους πολεοδόμησης, και μάλιστα στο πλαίσιο της ερευνητικής μου εργασίας, μία από αυτές ήταν για το πώς άλλαξε και η πόλη σας μέσα από το σχέδιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πώς άνοιξε προς την παραλία και προς το θαλάσσιο μέτωπο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και να μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη. Άργησε χαρακτηριστικά του Ηράκλειο, αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό, κύριε Τσούμα. Ναι, εντάξει. Έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια πρώτη προσπάθεια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο σχεδιασμός είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Και όταν λέω σχεδιασμός, εννοώ ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον παραγωγικό σχεδιασμό, συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη που απαραίτητα η χώρα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, εφόσον θέλει να παραμείνει μια χώρα ανταγωνιστική, και με ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Και γιατί το λέω αυτό? Θα σας δώσω έτσι ένα σκιαγράφημα της σκέψης μου. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι επιλογή είχαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης? Είχαμε την επιλογή, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, να χτίσουμε ένα αυτοτελές σχέδιο περιφερειακής πολιτικής, το οποίο θα αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, θα επικεντρωνόταν πάνω σε αυτά, θα υπήρχε χρηματοδότηση αυτών των προσπαθειών που θα αναδείκνυαν αυτά τα πλεονεκτήματα, με σκοπό όχι μόνο να αποφύγουμε την περαιτέρω αστικοποίηση της χώρας μας, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά να αντιστρέψουμε και αυτή τη ροπή και να πολεμήσουμε αυτή την αντίληψη. Τι επιλογή κάναμε? Επιλέξαμε να πρημοδοτήσουμε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα με σκοπό να διατηρήσουμε την εκλογική μας πελατεία. Στην Ελλάδα, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς τι λέμε αυτή τη στιγμή? Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη να εναρμονιστεί με τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προστασία από τις περιβαλλοντικές καταστροφές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έκθεση της Ολλανδικής Εταιρείας για τη Θεσσαλία, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο μόνο στα αγγλικά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος αγρότης Θεσσαλός ο οποίος έχει λάβει γνώση των προτάσεων, ας πούμε, της Ολλανδικής Εταιρείας, η οποία προσελήφθη για αυτόν τον ακριβώς τον λόγο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση. Πρέπει μάλλον να μπει σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή το νέο σχέδιο χωροταξικής πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει και τις παραγωγικές χωροθετήσεις. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με όρους μνημονιακής πολιτικής, με όρους 2014, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβει ένα τέλος. Είστε σε ένα μέρος πάρα πολύ τουριστικό. Φαντάζομαι γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο νομιμοποιούνται διάφορες τουριστικές μονάδες με κατά παρέκκληση νομοθετήματα και ούτω καθεξής. Πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά. Πρέπει μέσω του σχεδιασμού να βάλουμε ένα τέλος στον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή η προσφορά κατοικίας και ζήτησης, η οποία, όπως ξέρετε, δημιουργεί και όλο αυτό το μπάχαλο με τις τιμές στην αγορά ενοικίων και στην αγορά κατοικίας, δημιουργεί ένα βασικό πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Ότι η κατοικία, από εκεί που ήταν δικαίωμα, έχει γίνει ένα καθαρό εμπόρευμα, το οποίο είναι επί της ουσίας παίζουμε στο χρηματιστήριο για το ποιος θα αγοράσει ένα τετραγωνικό γης. Όλα αυτά επί της ουσίας, το θέμα της γεωργικής παραγωγής και το θέμα της νέας ΚΑΠ. Αυτές οι κουβέντες είναι πάρα πολύ σοβαρές και πρέπει να ανοίξουν. Απλά σας το λέω γιατί το πιστεύω ακράδαντα. Δεν πρέπει να ανοίξουν από τα πάνω. Εγώ συνήθως σε κάθε περιοχή που επισκέπτομαι και κατάφερα να επισκεφθώ σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα και κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λέω το εξής: ότι αν καταφέρω και εκλεγώ, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να γυρίσω όλη την Ελλάδα και να συναντήσω τους πρόεδρους κάθε κοινότητας, οι οποίοι είναι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ακουμπούν τα προβλήματα της καθημερινότητας σε κάθε πολίτη και οι οποίοι αβοήθητοι τις περισσότερες φορές προσπαθούν να λύσουν με τα ελάχιστα δυνατά μέσα προβλήματα τα οποία, ξέρετε, μπορούν να λυθούν πάρα πολύ εύκολα και πολλές φορές δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, σαν χώρα, σαν κουλτούρα, πρέπει να το βάλουμε στο κέντρο. Κύριε Τσούμα, μακάρι αυτό που λέτε, μακάρι να το κάνετε και προσωπικά αυτό που λέτε, αν εκλεγείτε, διότι κακά τα ψέματα, ο μέσος πολίτης νιώθει ότι ο ευρωβουλευτής, όχι γενικότερα οι ευρωβουλευτές, είναι λίγο μακριά από αυτό, για να το θέσουμε έτσι. Βγαίνουν, πάνε στις Βρυξέλλες, κάθονται και κάνουν ταξίδια. Αυτό πιστεύουν για τους ευρωβουλευτές. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δυστυχώς ακόμα και αυτό, γιατί ξέρετε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ακόμα και αυτό είναι μια παρανόηση και ένα δημιούργημα της οικονομικής κρίσης. Ο ρόλος του ευρωβουλευτή είναι πάρα πολύ σημαντικός, εφόσον τεθεί στο επίπεδο που έχει ουσία. Το ποιο είναι αυτό? Προφανώς είσαι ευρωβουλευτής, που σημαίνει ότι είσαι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άρα πρέπει να έχεις μια επίγνωση των ευρωπαϊκών θεμάτων και μια παρουσία σε ένα διεθνές επίπεδο. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας οργανισμός ο οποίος διοργανώνει τις περισσότερες ειρηνευτικές αποστολές από κάθε άλλο. Και παράλληλα όμως πρέπει να είσαι και να τιμάς και την χώρα και την παράταξη η οποία σε εξέλεξε προκειμένου να εκπροσωπήσει τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αυτό για μένα είναι ένα βασικό γνώρισμα μιας σωστής παραγωγικής πολιτικής. Να μεταφέρεις κάθε ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας πολίτης στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμώ ότι και το χάσμα, η απόσταση που νιώθει ο μέσος κάτοικος αυτή τη στιγμή, ο μέσος κάτοικος της Κρήτης με τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι μπορεί να μειωθεί και νομίζω ότι, ξέρετε, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιστέψουμε ξανά ότι με σχέδιο, με σύνεση και κυρίως με ειλικρίνεια μπορούμε να δομήσουμε μια καλύτερη ζωή, μπορούμε να δομήσουμε μια καλύτερη καθημερινότητα και μπορούμε να πούμε ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο από το σήμερα. Τώρα, γιατί ξέρετε, αυτό μας κάνει και προοδευτικούς εμάς. Ναι, αυτό είναι αυτό που μας κάνει και προοδευτικούς. Η χώρα μας θα έχει 21 ευρωβουλευτές, κύριε Τσούμα. Πιστεύετε ότι 21 στους 700 τόσους πόσοι είναι μπορούν, έχουν τη δύναμη πραγματικά να γίνουν η φωνή και να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας? Κοιτάξτε να δείτε, 21 ευρωβουλευτές είχαμε και την περίοδο της κρίσης και μπορώ να σας πω, έτσι διαβάζοντας πάρα πολύ αναλυτικά ευρωπαϊκή ιστορία, το πώς τότε οι ευρωβουλευτές που εκπροσωπούσαν την πολιτική ομάδα του Πασόκ είχαν κάνει τα δυνατά προκειμένου να αναδείξουν τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν τη χώρα. Και το έκαναν, θεωρώ, πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, ο σημερινός πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο συντοπίτης σας, εκατόρθωσε μέσα στην ευρωκοινοβουλευτική του θητεία να συστήνει έναν οργανισμό, το Rescue EU, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας μηχανισμός ο οποίος σώζει το φυσικό περιβάλλον επί της ζωής και προστατεύει ανθρώπινες ζωές μέσα από την κοινή αξιοποίηση των μέσων καταστολής των φυσικών καταστροφών και των άγρων φυσικών φαινομένων, όπως είναι αυτή τη στιγμή οι φωτιές και οι πυρκαγιές που το τελευταίο διάστημα είναι όλο και πιο συχνές. Υπάρχουν τρόποι να γίνεις χρήσιμος, απλά γι' αυτό ξέρετε έχουν μερίδιο ευθύνης και οι πολίτες και πρέπει έτσι, μέσα από την επιλογή τους να στείλουν στην Ευρωβουλή όχι τους γνωστούς όπως λέω εγώ, αλλά τους γνώστες και τους ανθρώπους που έχουν την διάθεση να προσφέρουν. Άλιστα. Κύριε Τσούμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας έτσι, για κάθε συζήτηση είναι χαρά μου. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, καλό αγώνα, καλή δύναμη. Μια εβδομάδα έμεινε. Βάλτε και εσείς τα δυνατά σας προκειμένου να κάνετε τις ευρωεκλογές θέμα συζήτησης, έτσι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εμείς πάντως έχουμε πάρει μια απόφαση να κάνουμε και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Οι ευρωβουλευτές να δεινοπαθήσουν σε εισαγωγικά. Και να βαθμολογούμε όσους εκλεγούν, κύριε Τσούμα. Βαθμολόγηση. Με πολύ χαρά. Ήμουν πάντα υπέρμαχος της αξιολόγησης εφόσον γίνεται με σωστά κριτήρια που νομίζω ότι τα έχετε. Οπότε είναι μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.